Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, ενεργητική καλησπέρα από τη Sonic Arena, καθώς πρόκειται να παρακολουθήσουμε, όπως λένε τα προγνωστικά, ένα παιχνίδι ενεργειακό ποτό. Θα το πιούμε και θα ανέβουμε. Hoops and Odds εναντίον άλλου ανθρώπου. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν τα φώτα να πρωταγωνιστήσουν στην elite του καλοκαιριού. Όπως και πολλές άλλες, έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο. Σου για 3 έστοχο. Ξεκινάμε με το καλημέρα. Έχει το κόσμο που 0-3. Ξενότητα. Οι οποίοι έχουν 4 παίκτες στον πάγκο. 5 έχουν παίκτες του άλλου ανθρώπου. Ο Ξενότητας πρόκειται για μια ομάδα η οποία έχει στη σύνθεσή της γνωστούς παίκτες αλλά και άγνωστος στο Μπασκετάκι. Οι γνωστοί είναι γνωστοί για την κλάση τους. Στο διατρής άστοχο τώρα από τον Παπαδόπουλο. Οι άγνωστοι, σύμφωνα με πληροφορίες που ήμουν ικανός να συλλέξω. Καλή είναι, καλή κάνουνε. Είναι ποιοτική και αυτή. Σουτ για 3 άστοχο από τον Σαρκιτζή αυτή τη φορά. Γλυκάθηκαν οι παίκτες του άλλου ανθρώπου από το πρώτο. Είπανε να στάρουν ένα ακόμα. Σουτ για 3 στην Καβέζος, τώρα από την άλλη πλευρά. Έλμπολ. 0-3 παραμένει. Τόσο ενεργητικό παιχνίδι που γκαζώνουν και οι μηχανές έξω από τη Sonic Arena. Νομοτελειακά είναι όλα. Ξενιτίδης έχει μέσα ένα jump shoot άστοχο. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Οι δύο ομάδες. Οπα, έχουμε εξελίξεις. Καβέζος. Φαίνεται δεν θα μπορέσει να μιλήσω πολύ για εκτός του παιχνιδιού. Δύο καλάθι και φάουλ. Άρης Καβέζος, ο οποίος κέρδισε το φάουλ από τον Φουτζητή. Είχε ένα μικρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια της winter season. Όλα καλά, εμείς πέρασε μέσα σε λίγες μέρες. Ποιος είναι? Βαθρά καλό του. Άστοχο στην πολύ μπάλα μπήκε και εκεί και οι δύο ομάδες έχουν χάσει αμφότερες από τους Big Babes, οι οποίοι αποτελούν talk of the town για τις μεταγραφές που έκαναν. Από δύο ακόμα και Α1. Σκάλης λάθος πάσα, το Κωνσταντινίδη έκλειψε και πέρασε ανάμεσα από δύο στα σύμφωνα του Κόροβλου μέχρι μέσα ανάποδο λέει απάστοχος ο Άρης Καβέζος, αλλά επιθετικό rebound και καλά το Παπαδόπουλο επιμένων νίκησε 4-3. Κόπα. Σεισμός. Ενεργειακό ποτό, σεισμός, γκαζώνει οι μηχανές, τα πάντα όλα συμβαίνουν απόψε, σουτ για 3 από την κορυφή. Λαμβάνοντας από τον Τσαρτιτζή, εύστοχος, 4-6. Ξενιτιδής. Πρόβλου, σουτ για 3, οπ, τώρα πάμε για τα σημαντικά. Θα το κάνω δραματικό, να δούμε ποιος θα κατεβάσει την μπάλα κτλ. Ο Ξενιτιδής με το έκανε λίγο πιο πεζό, δεν πειράζει, συγχωρούμε. Ζης μέχρι μέσα έκανε μια προσποίηση άστοχος με ένα δεξί hook airball από τον Ξενιτίδη. Τώρα τρέχουν οι hoops and notes, ο Παπαδόπουλος πάγει το coast to coast με το αριστερό εύστοχος 6-6. Δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία. Έπειτα από 2,5 αγωνιστικά λεπτά ήταν ο τελευταίος παίκτης ο οποίος ήρθε ο Φουτζητζής και πήρε την μπάλα. Κωνσταντινίδης το σκέφτηκε, το ξανασκέφτηκε στα 11 δευτερόλεπτα, αλλάζει κατεύθυνση, επέτρεψε στον Παπαδόπουλο για 3 από την γωνία, θα πάρθει. Είναι άστοχο αυτή τη φορά, ο ίδιος το επιθετικό rebound. Πάει μέχρι μέσα ένα δεξί hook, δεν θα δικαιώσει ούτε τώρα τον Ξενιτίδη. Τώρα στην απέναντι πλευρά, δύσκολο σούτ από τη γωνία, μαρκαρισμένο άστοχο του Φόρογλου. Το νούμερο 2, Χρήστος Φόρογλου. Γιώργος κάθεται στον πάγκο, στον όνομα του Φόρογλου. Σουτ για 3, άστοχο, θα έρθει ούτε τώρα τον Ξενιτίδη. Υπάρχουν 2.69 για στις δύο ομάδες, οποία έκπληξη. Σουτ για 3 έστοχο από τον Ιγκλέζο. Είμαι σίγουρος ότι τα 2.69 είναι τυχαίος αριθμός, πρόκειται για τυχαία επιλογή. 6-9 το σκορ όλος τυχαίος. Επίσης θα συγκρατήσει ο Καβέζος. Έχει βάλει πλάτη, θα γυρίσει άστοχος επιθετικό rebound. Έπειτα από μία προσποίηση και πάλι έστοχος. Απέναντι στο Φουτζητζή 8-9. Πρώην παίκτης ο Σικάριος. Έχει κάνει αυτό πολλές φορές και με την παλιά του ομάδα, στη Winter. Στοντινίδης. Για 3 κούρασε λίγο το πρόσωπο του δίπλα, είναι άστοχος όμως. Αμυντικό rebound από Παπαδόπουλο. Ποιος θέλει να τρέξει, coast to coast, όχι, θα βγάλει την πάσα παρά λίγο κάρφωμα. Αυτό παπά. Χειροκροτήματα από τον πάγκο των Hoops and Odds. Καθώς ο παπάς θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών, στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ο Παπαδόπουλος τώρα από τον Γιώργο Χωρογλου έδινε οδηγίες. Δεν πρέπει να το δείξετε στον πάγκο. Ο
άλλος άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από μια πολύ εμφατική νίκη απέναντι σε μια Manchester η οποία είχε αποδεκατιστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Θα πάσα όμως στην πρώτη δικαίωμα για μία ακόμα. Ένας όμως στη δεύτερη πολύ ψηλά θα πάρει το μικρό rebound. Σεμιδίδης. Σεμιδίδης. Άλλαξε ταχύτητα μέχρι μέσα βρήκε τείχο, έχασε την ισορροπία του μυστικό rebound. Στον Ιγλέζο. Τροκιτζής. Από την κορυφή σου για τρεις απαραίτητες στο μέρο χέρι του Γκαβέζου. Είναι άστοχο το Τροκιτζής. Υπάρχει επιθετικό rebound. Τροκιτζής. Έκανε ωραία τρίπλα απέναντί του, ο Γκαβέζος παίζει καλή άμυνα από τον Σαντινίδη σου για 3 απέναντι στον Ψαφά, εύστοχος! 8-12! 0-2 ονοματικά, δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ οι Κιτσενότς. Προβλού. Σωστάς. Ενώ πάει στην game σου για 3 με ωραία καμπύλη, είναι άστοχο από τον Παπαδόπουλο. Πήδηξε αλλά δεν μπορούσε το κουμπικό ριμπάνο στο Προβλού, το νούμερο 2. Σαντινίδης. Για 3 από τη γωνία, άστοχο και πάλι μακαρισμένο από τον Φιτζητζή και βήματα από θετικό rebound. Δεν το έχουν διαρωτήσει στον Ξενιδίδη. Νοπ, πάει το τηλέφωνο. Εξακολουθεί να χτυπάει το τηλέφωνο. Και τι σου φορολού, του για 3. Είναι άστοχος, η μπάλα μπήκε και βγήκε, απέτρεψε καλή άμυνα. Κυνηγάνε το τρίποντο οι δύο ομάδες στο πρώτο πεντάλεπτο. Τζις έκανε μια προσποίηση, κοιτούσε το καλάθι, εξακολουθούσε να το κοιτάει. Είναι άστοχος όμως στο σουτ που πήρε απελευθερωμένος. Καθώς είχε βρεθεί, ο, τι βγήκε μόλις τώρα! Απίστευτο teamwork, παπάς! Σχεδόν ακροβατικά έβγαλε μια πάσα στον Άρη Γκαβέζο. Καθώς την τίμησε ο Δεόντος, μετατρέποντας την σε assist 10-12. Και μέσα χάνοντας μερικώς την ισορροπία, πέρα περπάτησε σπρόξιμο της μπάλας στον κάτω άλλο ανθρώπου στον Τελκητή, ο οποίος έκανε μια λάθος πάσα τώρα, ώρα για θέαμα, κάθωμα! Raise the roof από τον Αντώνη Γκαβέζο στον πάγκο, Παπαδόπουλος μας έδωσε τη φάση του αγώνα μέχρι στιγμής, αλλά τρίποντα από τον Τελκητή, κοιτώντας σχεδόν δολοφονικά τον απέναντι πάγκο. 12-15. Στον Βόρογλου. Θα πάρει ένα jump shot σε πρώτη φάση, θα το πάρει σε δεύτερη άστοχος απέναντι σε καλή άμυνα του Κωνσταντίδη για μία ακόμα φορά. Και φάουλ τώρα από τον Άρη Γκαβέζο επισκοπού. Το πρώτο συμβραβείο του Ξενότζη το έκανε στον Ιγλέζο. Πω από τη ματσάρα θα δούμε. Τη ματσάρα ήδη βλέπουμε. Τη διοργάνωση θα δούμε. Στο Σάμερ. Σε όλες τις κατηγορίες, όχι μόνο στην Ελίτ. Βάση Φόρογλου περνάνε εκτός. Αντώνης Γκαβέζος έχει περάσει εντός σουτ για 3, εξακολουθεί να κυνηγάει πολύ η ομάδα του άλλου ανθρώπου το τρίποντο παιχνίδι και εξακολουθεί να δικαιώνεται. Ξενιδίδης τώρα συνεχίζει το show 12-18. Αντώνης Γκαβέζος, έχω δει τον αδερφό του ο οποίος έχει κλειστεί από 2, θα κάνει το footwork, είναι άστοχος. Πολύ ωραίο footwork, πολύ ωραία κίνηση. Δεν δικαιώθηκε όμως αυτή τη φορά. Ξενιδίδης, θα τη ζήσει, έκανε μια προσποίηση. Θα βγάλει τώρα την πασά σου για 3. Ζήσει άστοχος, αμυντικό ριμπάντος, μπρόχισε την μπάλα τελευταία στιγμή. Ο Αντώνης Γκαβέζος θα τη διώξει εκεί που είναι αντίπαλος ο Κωνσταντίδης. Μακρινό σουτ, άστοχο. Πάρε time, λέει χαρακτηριστικά ο Άρης Γκαβέζος στον πάγκο. Αντώνης, οργανώνει την επίθεση σαν guard. Ποδόπουλος. Και με χέρι στον Σωθά. Αντώνης, σε 3 από την γωνία είναι στο ρεπερτόριο του Άρη Γκαβέζου, δεν δικαιώνεται αυτή τη φορά. Τζις. Ξενιδίδης στην κορυφή. Τζις γύρισε απέναντι στον Αντώνη Γκαβέζο, είναι άστοχος. Πολύ ψηλά θα πάρει το αμυντικό rebound από Ψαφάς. Αντώνης Γκαβέζος κοιτούσε, έψαχνε μία μακριτή πάσα, έχω την εντύπωση. Στον Παπαδόπουλο, μέχρι μέσα θα τροποδοτηθεί αυτός από τον Άρη Γκαβέζο, αλλά δεν καταφέρει να υποδεχτεί καλά την μπάλα. Περίτεχνη πάσα ο Σαντινίδης στον Τζι. Σε πια 3 από τη γωνία, έστοχο και πάλι! 12-21, μπροστά με 9 πόντους. Ο άλλος άνθρωπος. Τώρα θα πάρθει το time out για τους Κοψενότς. Τρίποντο που έβαλε ο Ιγκλέτος. Στο συν 9 ο άλλος άνθρωπος ζήτησε 36 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Έπειτα από τις πάρα πολύ εντυπωσιακές φάσεις που μας προσέφεραν οι τεχνικά γηπεδούχοι. Έχουν βρεθεί πίσω με 9 για να δούμε ποιο είναι το σχέδιο αντεπίθεσής τους. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, στην πολύ καλοκαιρινή Sonic Arena. Παρακολουθούμε το Master, το Summer.
το masterclass που έχουν προσφέρει οι δύο ομάδες με διαφορετικό τρόπο στο παρκέ μέχρι στιγμής. Ο Αντώνης Καβέζος έχει έρθει από τον πάγκο και εξακολουθεί να είναι εντός έπειτα από το time out. Στη γωνία περιμένει ο Άρης Καβέζος. Ο Ρόγλος θέλει να φωστάρει στο 3, θα το πάρει. Ο Αντώνης Καβέζος έχει σηκωθεί για να πανηγυρίσει. Ο Ρόγλου, Γιώργος, ο οποίος παραμένει στον πάγκο, δεν βγήκε το σουτ. Θα κρυφτεί στο 3, το παίρνει στον Άρη Καβέζο. Ούτε αυτός έστοχος. Πολύ ψηλά θα πάρει το αμυντικό rebound του Παπαδόπουλος που θέλει να τρέξει. Σας σύμφωνας μέχρι μέσα του κόουτς, του κόουτς, άλλαξε χέρι. 14-21, τα αριστερά με το δεξί χέρι. 1-2 τραυματικά. Να τζαμπιού το πέναντι στον Άρη Καβέζο. Δικόμενος θα σε χαρητήρια απέναντι στον Παπαρέγκα, ο οποίος έχει περάσει για τον άλλον άνθρωπο. Είπε συγχαρητήρια από τον Χόρογλου για την άμυνα που έπαιξε ο Άρης Καβέζος προηγουμένως. Μέχρι μέσα πήγε για κάτι παρόμοιο, θα κερδίσει το φάουλ και δύο βολές ο Παπαδόπουλος. Φάουλ που πήρε επάξια. Σε ποιον το έδωσε? Ωραία, ευχαριστώ. Φάουλ που έχει κερδίσει τον Καρκανιά, ο οποίος μας έκανε την τιμή να μας κάνει κάποιες δηλώσεις πριν από το παιχνίδι. Έστωχος ο Παπαδόπουλος, τον ρώτησα και για την ιστορία του ονόματος άλλου ανθρώπου, την ονομασία της ομάδας, δεν πήρα απάντηση, πλήρη. Η Φέντερ θα καταδύσει αστικός φίλος. Δεν θα ξέρει κανένας γιατί υπήρχε αυτή η ονομασία. 16-21 παρόλα αυτά, μπήκαν οι βολές σου, 2-3 που συνεχίζει αίστοχος και πάλι απέναντι στον Πιαστά. Είναι απίστευτο που κάνουν από τη γραμμή, τον έχει και 75 η παίκτη του άλλου ανθρώπου, 16-24. Περίδης έχει περάσει και αυτός στο παρκέ. Καλό μας γεύει στην περίμετρο σου, 2-3 από την κορυφή. Είχε βρεθεί ελεύθερος, είναι άτομος όμως ο Αντώνης Καβέζος. Κάτα χειροκριτούμενος πολύ περισσότερο από ό,τι αν έμπαινε, έχω την εντύπωση. Ενδεχομένως. Παρέγκας είχε βρεθεί ελεύθερος στην κορυφή. Στην γωνία διορθώνω, δεν πήρε το σου το τσαρκιτής. Το πρώτο μέσα στην κρατήτα, το καλάθι δεν μπήκε. Μέχρι μέσα περπάτησε στον αέρα σχεδόν ο Παπαδόπουλος. Έχασα τα λόγια μου προς Ιουμίν. 18-24. Του διατρής Κωνσταντίνης δεν θέλει να χάσει χρόνο, έχασε τον τρίποντο όμως. Αντώνης, Άρης τώρα κατεβάζει την επίθεση. Του διατρής στην κίνηση, 19 δευτερόλεπτα, άστοχος και πάλι αμυντικό λοιπόν του Παπαρέγκας. Τελευταίο λεπτό στην πρώτη περίοδο. Το κτιζής του διατρής επέτρεψε τον Αντώνη Καβέζο, ντεζαβού. Δηλαδή στη Σόνη Καρίνα, άστοχος και πάλι ο κτιζής. Αντώνης σκανάρει τις επιλογές του. Προετοιμάσει τον Παπαδόπουλο. Ο οποίος έκανε τα δικά του εκεί πέρα. Ο Αντώνης Καβέζος το έχει πάρει προσωπικά, είναι άστοχος και πάλι. Πάει δίχτυα το επιθετικό rebound, είναι εκεί πέρα και μαζεύει. Ο Αλκιτζής, λάθος όμως. Αλλά πήγε με κάποιο τρόπο στο σούπερ ενώτης και πάλι. Κλάπηκε. Βαρέγκας, στο διατρίσει από τη γωνία σαν πέναλτι είναι αυτό ο Κωνσταντινίδης. Είναι εύστοχος, δεν πρόλαβε να τον περιορίσει ο Σεβερίδης. 18-27. Εκ νέου στους 9 πόντους και φορά υπέρ του άλλου ανθρώπου. 8 δευτερόλεπτα όλα για τους κουψενότητες τώρα. Παπαδόπουλος παίρνει ένα σκύριο από τον Άρη Καβέζο. Δίνει τώρα την πάσα σου, 3 πρέπει να μπει για τους κουψενότητες κάποια στιγμή. Δεν θα μπει ούτε τώρα. Τώρα τις Καβέζος επιθετικό λοιπόν θα μετρήσει αντί. Δεν πήρε το φάουλ. Θα μετρούσε αν έμπαινε. 18-27 λοιπόν. Τελικό σκορ που έχουμε έπαιτε από την πρώτη περίοδο η οποία και τι δεν είχε πραγματικά. Μπροστά με 9 πόντους ο άλλος άνθρωπος. Και μου φαίνεται θα είμαι και εγώ άλλος άνθρωπος μετά από αυτό το παιχνίδι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην εκρηκτική Sony Carina. Μπορώ να βρίσκω επίθετα για όλη την βραδιά όταν βλέπουμε ένα τέτοιο παιχνίδι, τέτοιο επιθετικό προγραμματισμό, τέτοιο θέαμα. 18-27, η πρώτη κατοχή είναι για τον άλλον άνθρωπο. Μου φαίνεται ότι θα φέρω και κανένα λεξικό του Μπαμπινιώτη. Για να είναι αντάξει για περιγραφή σου, Τζιάτ 3 άστοχος. Ο Παπαρέγκας πάρα πολύ ψηλά το αμυντικό rebound. Αυτό είναι Καβέζος. Το κορμί του πάει μέχρι μέσα, πέρασε πολύ κόσμο, είναι άστοχος όμως. Συνητήδης. Φωνές τώρα από τον πάγκο τον Ψερόντς για άμυνα σου, για 3 θα το πάρει, θα πάρει μακρινό δίποντο Συνητήδης και είναι εύστοχος. Απέναντι στον Παπά, ο οποίος έχει επανέλθει στο παρκέ, 18-29 διαφορά στο διψήφιο. Δεν θυμάμαι λάθο από 18-29 για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Σε Πόλογλου. Παπά έχει βάλει πλάτη, θα γυρίσει. Είναι άστοχο! Απέναντι στον προσωπικό δίπολο, ο οποίος παίξει καλή άμυνα, παίρνει τώρα την μπάλα αυτό. Και θα κερδίσει το φάουλ, θέλει να τρέξει. Και το φάουλ από τον Σεφερίδη. Ο Βασιλόπουλος, ο οποίος έχει περάσει από τον πάγκο εντός.
Βαρέγκας. Έκανε μία κίνηση, μία δεύτερη. Ωχ, ωραία! Υπέροχη κίνηση. Μπέρδεψε για τα καλά τον προσωπικό του αντίπαλο και διευρύνει το προβάδισμα της ομάδας του 18-31. Περίτεχνη κίνηση, σκαστή πάσα πάρα πολύ χαμηλά από τον Αντώνη Καρδίδο. Συγκρατεί με κάποιον τρόπο και με κάποιον άλλο τρόπο θα γυρίσει και θα σκεφτεί ο παπάς. 20-32. Ξενιζίδης. Παδόπουλος σου για τρεις με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλα πέντε στον Αντώνη Καβέζο. Πώς πήγε και γράπωσε εκεί πέρα την μπάλα του Αργανιάς. Βέβαια να δώσει ένα σκρίνο ξενιτήτη σου για τρεις Παπαρέγκας. Μπαίνει και αυτό! 20-35! Τι συμφωνία έχουν κάνει οι παίκτες του άλλου ανθρώπου με μπασκετική θεότητα. Τι θυσίες έχουν κάνει για να βάζουν τόσα τρίποντα. 20-35 πέντε του Φουξενόντ. Έχει γυρίσει υπέροχη προσπάθεια μία ακόμα. Από τον παπά, το 32-35 ψαλιδίζει κάπως τη διαφορά. Και μέσα φάουλ που έχει ορδίσει τον Χωρογλου. Παπαρέγκας πήρε από την επαναφορά, 11 στα 25 τρίποντα για τον άλλο άνθρωπο. Σε μόλις 12 λεπτά αγωνιστικά, 12 δευτερόλεπτα. Καλό πας στην Γκέγκ, στη γωνία πήρε και πάλι ο Καρχανιάς, άλλαξε με το 4 σου για 3, έστωχος και πάλι 12 στα 26 τρίποντα, 26 τρίποντες βόμβες. 12 από αυτές έχουν βρει στόχο. 6 προσπάθειες σε 12,5 αγωνιστικά λεπτά. Για 3 θέλει να απαντήσει με το ίδιο νόμο, είναι άστοχος όμως ο Χρήστος Φόρογλου. Ο Σφόμπουλος. Έχουν βρεθεί πίσω με 16 κουψενόντς. Ξενιτίδης. Στην για 3 άστοχο αυτή τη φορά, εντάξει. Δεν γίνεται να παίρνουν και όλα από την περίμετρο. Για τους παίκτες του άλλου ανθρώπου. Φόρογλου. Στην για 3 Σεφερίδης, άστοχος. Επιθετικό ρεμπάντο τον ίδιο. Τελατήρια στα πόδια έχει ο τύπος. Είναι άστοχος όμως για 2 αυτή τη φορά απέναντι σε ψηλότερο αντίπαλο. 2-0 τα ομαδικά στη δεύτερη περίοδο. Στην για 3 Ξενιτίδης. Είναι αδιανόητο αυτό που κάνουν. Οι παίκτες του άλλου ανθρώπου. Ένα ακόμα time out που έχει καλέσει ο Άρης Καβέζος. Για λογαριασμό των Χρυσενών της 22-41 στο συν 19. Στρόμαυροι στρέφουμε σε πολύ λίγο. Πώς γίνεται να κάνουν counter οι Χρυσενών τέτοια ιστοχία, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Εφόσον δεν έχουμε πάθει ακόμα καρδιακό επεισόδιο, επιστροφή για μία ακόμα φορά στη Sonic Arena. Μετά το time out του Χρυσενών, οι οποίοι καλούνται να βρουν λύση σε πολλά θέματα. Αντώνης Καβέζος. Weak side του κίνδυνου μπάσα Μπάζιος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ταχύτητα το Μπάζιος έχει παπάσει, έχει βάλει πλάτη. Είναι άστοχος όμως με το αριστερό. Πήγε σαν από τη τροπήρα πάνω από το Ξενιτίδη. Ο Παρέγκας Γιωσάνο. Την μπάλα έχει περάσει εκτός. Παραμένει για τους Ξενιτίδη 13 δευτερόλεπτα. Πήγε να πιάσει τον ύπνο εδώ την Καβέζο στην άμυνα. Βάζοντας μια καμουφλαρισμένη πάσα στον παπά. Το ανοίγνε σαν υπέκτη του άλλου ανθρώπου. Ήψωσε ο Παρέγκας. Νομίζω η αντίδραση του Παπαδόπουλου με το νούμερο 4 μας εκφράζει όλους. Κλέψιμο τώρα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Παπαδόπουλος. Έχει μέσα ο Καρχανιάς αφήσει και αυτή την μπάλα στο καλάθι απέναντι στον Χρυστοφόρογλου. 22-45. Ίσως πρέπει να σκέφτει τον Παπαδόπουλο. Θα του επιστρέψει τώρα την μπάλα στο καλάθι πάσα. Για να βγάλει μια πάση στον Αντώνη Καβέζο, με κάποιον τρόπο θα συγκρατήσει αυτός και είναι έτοιμος. 24-45 χιλιοκουδούμενος από τον πάγκο των Κουψενόντς, έχει περάσει τον πάγκο Άρης Καβέζος. Μπάζιος έχει περάσει τη θέση του. Ποιος πιέζει τώρα το προσωπικό του αντίπαλο, υπάρχει mismatch κατά αυτού. Ταρχιτζής με μια τρίπλα και μια προσπίση του διακρίσης του Κουψενόντς, άστοχος και με τη μία ο Φορογλου σκανάρει το γήπεδο. Έχει δώσει ένα screen πολύ έξυπνα, είναι άστοχος. Ο Φρόνου παίρνει το σκρίνο τον παπά. Δεκαέξι δευτερόλεπτα, Αντώνης Καβέζος πήγε για μία ακόμα φορά μέσα από την κλειδαρότητα να βγάλει μία πάσα, την βρήκε στον Παπαδόπουλο. Εκεί στον παπά σου για τρεις άστοχος, ο Μπάζιος airball. Με αυτοθυσία ο Αντώνης Καβέζος θα σώσει την μπάλα, αλλά όχι την κατοχή και υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ του Μπάζιου. Δεν πάει για την μπάλα, πάει να κόψει τον παίκτη, λέει χαρακτηριστικά ωραία. Να ρωτήθηκα
όταν ερωτήθηκε από τον πάγκο όταν κόψε ένα γιατί είναι το εθνικό του φάουλ, καρχανιά στις βολές. Αυτό όμως την πρώτη. Εδώ έχει βάλει τη διπλή αλλαγή για τον άλλον άνθρωπο. Ένα παίρνει το χρόνο, το αυτοσυγκεντρώνεται. Να το όσο θέλετε, το κατάλαβε. Πρώτο η μπάλα κουμπίστο στη φάνη ότι δεν θα πήγαινε καλά. Τόσο καλά, εν πάση περιπτώσει. Μπάζης περνάει εκτός, Άρης Γαβέζος τη θέση του, Καρχανιάς περνάει εκτός. Φουτσιτζής έχει περάσει εντός. Όχι διπλή αλλαγή τελικά. Στενίδης δεν θα περάσει. Θα παρακλήσει αυτή τη φάση. Φουτσιτζής. Θέλει με χέρι στον Βαρέγκα. Για απέναντί του Άρης Γαβέζος, ο οποίος αμήνεται με πολύ πάθος. Θα βγει άμυνα, παπάς έκλεψε. Άρης Γαβέζος, για να δούμε τι θα διαλέξει. Πάει μόνος του μέχρι μέσα και καλάθι. Ξεσηκώνοντας τον πάγκο το Βουξελό της. 26-46, διαφορά στρογγυλοποιείται στους 20. 5 αγωνιστικά λεπτά πριν την συμπλήρωση του πρώτου μισού. Βρέγκας, στον διατρίς, τι είναι αυτό. Άστοχο όμως επέναντι στον Ροδόνι Γαβέζο. Στο Δήμος Μαρχάλης θα πέρασε εντός. Τώρα, στη θέση του Παπαδοπαύλου. Αντώνης Γαβέζος, ένα Eurostep χρησιμοποιώντας τον κορνοί, είναι άστοχος. Ο ίδιος επιθετικό rebound και καλά και βούτη τρυποκάριδος. Εν δράση. Τα παίρνει την ρακέτα, 28-46. Φερτζητζής. Πέρασε στη γωνία η μπάλα. Πασχάλης σηκώθηκε από τον πάγκο. Να πανηγυρίσει παίκτης του άλλου ανθρώπου. Για το επόμενο τρίποντο, το οποίο δεν ήρθε σε πρώτη φάση, ήρθε σε δεύτερη και μπήκε. Τι αυτό στο καλάθι το Hoops & Nodes. Παπαδόπουλος. Μετά σκρίνει, επιστρέψε την μπάλα. Υπέροχο που και ρόλ τώρα βγήκε πλάγιο. Hoops & Nodes. 30-49. Σκάλης, θα το λέω να δεις την δρομή, δεν πάτησε σύμφωνα με το στρεφ. Από την κορυφή έκανε deny ενδεχομένως ένα ακόμα τρίποντο ο Άρης Γαβέζος, τον Παπαρέγκα. Έκανε μια προσπίδηση, πέρασε να μας αποδείξει να γυρίσει το φάουλ από τον Παπά. Ο Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν αυτός που έβραγε το τελευταίο τρίποντο, την τελευταία τρίποντη βόμβα. Παπαδόπουλος, καλό πας στην game, έκανε μια προσπίση από τη γωνία, είχε κλεισί ο Σαρκητής. Πασχάλης, όχι, υπέροχη πάσα στο Φουτζητή, ο οποίος τη μετατρέπει σε αυτής. Έχει 4-0 τα ομαδικά. Σε διατρίς Άρης Γαβέζος θέλει να πληρώσει με το ίδιο, νόμιζο, είναι άστοχος πάρα πολύ ψηλά όμως. Πηδάει και αφήνει την μπάλα στο καλάθι, που πας πέρα, footback με τη μία. Πασχάλης, ενταδικά το πέραντι σε φιλότερο αντίπαλο της Αρκητζής. Σου διατρίς ένα ακόμα. Μπαίνει και αυτό μέσα πέραντι στον Αντώνη Γαβέζο. Απίστευτο. Παπαδόπουλος μάθα να περάσει εκτός. Αλλαγή, Παπαδόπουλος θα περάσει εντός θέση του Παπαδόπουλου. Σκάλης. Παπαδόπουλος από τη γωνία. Τιτζής. Παίρνει την εσωτερική. Γυρίσει, έχει κλεισί, θα κοπεί από τον Παπαδόπουλο. Ήγε στο θετικό rebound, back to back blocks από τον Παπαδόπουλο. Παραλίγο να καθεί η μπάλα, συγκρατείται και η μπάλα και η κατοχή από τον Χρήστο Κόρονου και καλάθι από τον Παπαδόπουλο, το νούμερο 7. Πολύ δίκαια τα χειροκροτήματα από τον πάγκο των Hoops & Nodes. Παλτιτζής. Σκάλης ένα jump shot απέναντι στον Παπά, ο οποίος έκανε back to back blocks προηγουμένως. Αρκετά μεγάλο θάρρος και τράσος. Μέχρι μέσα ο Χρυστοφόρογλου έπειτα από μία αναπήδηση να δικαιωθεί και αυτός. 36-54. Καλή άμυνα ο Άρης Γαβέζος. Τρίπλες όπως είπε ο αντίπαλος. Ρέγας. Μένα σκέμπτω ο Φουτζητζή παραμένει πάνω του. Ο Άρης Γαβέζος έπαιξε άμυνα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Αλλά μπήκε και αυτή η τρίποντη βόμβα. Για τον άλλον άνθρωπο. Χρυστοφόρογλου. Για τρεις, ούτε τώρα για τους Hoops & Nodes. Υπάρχει γκρέψιμο όμως. Σχεστή πάσα από τον Αντώνη Γαβέζο, ο οποίος πάει μέχρι μέσα απέναντι στο Φουτζητζή. Άστοχος! Προς μπρόξει την μπάλα σε αυτόν. Ο παπάς και τώρα έχει αυτό στην κατοχή.
Αν τη Γκαβέζα έκανε μια προσπίση απέναντι στον Παπαρέγκα. Ντόνις, 5 δευτερόλεπτα έχει βρεθεί ελεύθερο και αυτό είναι σαν πέναλτι. Είναι άστοχο ο Παπαδόπουλο. Σε μηδενικό ρυπάτο και πάλι. Τσέκα λάθη από τον Παπά. Τελευταία 100 δευτερόλεπτα για την δεύτερη περίοδο. Ο Παπαρέγκα. Καλή άμυνα του Χρυστοφόρογλου θα συγκρατήσει στα 11 δευτερόλεπτα. Ο Βαρέγκας δεν πάει προς πίσω της τρίπλας πέντε του Χρυστοφόρογλου σου για 3. Με ωραία καμπύλη είναι άστοχος. Ο Άρης Γκαβέζος πήγε να βγάλει μια μακρύ πάσα στον Φόρογλου. Κρίμα είχε βρεθεί ελεύθερος. Πολύ κρίμα για τους κοψεδότες. Μια άλλη χου πάσα δεν θα περάσει. Τώρα σε δεύτερη φάση έχει βρεθεί ελεύθερος. Και θα βγει μπάλα στο καλάθι του Χρυστοφόρογλου. Το play που δεν βγήκε προηγουμένως βγήκε τώρα. Λιγότερο κόσμο στην άμυνα για τους κοψεδότες. Μισχάλης, βγάλει τα καθαρά λέει από τον πάγκο παίκτης των Όντς. Μισχάλης, έχετε καλή άμυνα από τον Χρυστοφόρο που πάει μέχρι μέσα και κερδίζει το φάουλ από αυτόν. Πέμπτο φάουλ των Χούψε Όντς. Πράγμα που σημαίνει πολλές για τον άλλον άνθρωπο. Ένα ακόμα σημείο στο οποίο το έχουν πάει περίφημα παίκτες του άλλου ανθρώπου. 0 φάουλ στη δεύτερη περίοδο. Άθρωπος του πρώτου Πασχάλης. Έτσι όμως στη δεύτερη μία δύο. 40-58. Παρακολουθούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις του πρώτου μισού. Τον Καβέλος μία μακρινή πάσα συγκρατή προς στιγμή. Και στη γωνία γιατί τελικός ο Άρης Γκαβέζος της πάει μέχρι μέσα κλειστή από δύο είναι άστοχος επιθετικό rebound άστοχος και ο Παπάς πάρα πολλές προσπάθειες επιβαίνει νίκη σε καμία ακόμα φορά έπαιξε βόλεϊ στην απέναντι μέχρι τον Παπάς Παπασταθόπουλος παίρνει στον Παπαδόπουλο Σκάλης στις τρίπλες μία φωνές από τον πάγκο των άλλων ανθρώπων στα 13 δευτερόλεπτα Βαρέγκας παίρνει στον Άρη Γκαβέζο στις τρίπλες πολύ ενδιαφέρον matchup. Κουτσιτζή σου για 3. Άστοχο σέρμπολ, αμυντικό ριμπάντο από εδώ πλέον. 8 δευτερόλεπτα για τις κοψενόντς και... Άστο φάουλ. Αντιαθλητικό. Εσύ δεν το δωθες. Δεν το δωθες. Μην το ήξεσαι, τον ήξεσαι τον κανόνα. Γελάει. Αντώνη, ποιος θα έκανε το φάουλ. Τρία. Ποιο. Και το σφίριξε το φάουλ. Ναι, το 3. Άντε 3, ωραία. Είμαι και λίγο κουφάλαγο, δεν πειράζει. Ο Παπαδόπουλος έφτασε από την πρώτη. Πάλι που έχει προηγηθεί στον Ιγκλέζο. Έστω στη δεύτερη. 2 στις 2, 44-58. Συν κατοχή για τους κοψενότητες, οι οποίοι έχουν βρει ήδη 2 πόντους από αυτή την επίθεση. Αντώνης Γκαβέζος. Άντε Γκαβέζος θέλει να αποστάρει, έχει 2 παίκτες πάνω του, υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Έχει κλειστεί, έχει απελευθερωθεί και πάλι Παπάς! Κεραφάκι στη ζούγα των Κουψενόντς. 46-58 έχουν ρίξει τη διαφορά κάπως στους 12 πλέον. Μπορούν να διεκδικήσουν πράγματα. Το παιχνίδι σίγουρα δεν έχει τελειώσει. Είχε φτάσει διαφορά ακόμα και στους 10. Είναι από όντους. Στην ίδια περίοδο. Έχουν άλλο άνθρωπο. 46-58. Με απίστευτη ευστοχία η Εξπρόμαυρη από την αρχή του παιχνιδιού μέχρι τα πρόσφατα δρόμενα. 46-58 λοιπόν, 16 στα 36 τρίποντα μόνο στο πρώτο μισό. Είναι ασύλληπτα αυτά τα στατιστικά για οποιαδήποτε ομάδα. 16 στα 36 τρίποντα είναι πολύ καλά για ολόκληρο παιχνίδι, όχι μόνο για ένα μισό. 0 στα 18 για Χούψε Νόντς. Έχουν σπάσει από την γραμμή του 6.75 την αντίπαλη ρακέτα. Οι παιδούχοι παρόλα αυτά βρίσκονται πίσω με 12. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, η οποία μοιάζει με μπασκετικό βολκέινο που είναι έτοιμο να εκραγεί και πάλι καθώς έχουμε επιστρέψει για την τρίτη περίοδο στην αναμέτρηση. Η πρώτη κατοχή είναι για τον άλλον άνθρωπο. Έχουμε ασύλληπτη ευστοχία της Πρόμαυρη από τη γραμμή των 6.75. 16-36, έναντι 0-18 για τους κοψενότους, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 12 και καλούνται να δουν λύσεις. Κυρίως στο αμυντικό κομμάτι.
Όλα έτοιμα λοιπόν, έναρξη τρίτης περίοδου στην συναρπαστική, συναρπαστικότατη αναμέτρηση την οποία παρακολουθούμε εδώ και 20 αγωνιστικά λεπτά. Πασχάλης, η διατρίση θέλει να συνεχίσει το legacy των ασπρόμαυρων και το κάνει. 46-61, παρά λίγο το χλέψιμο. Όχι όμως. Δεν θα έρθει από τον Εγγλέζο. Ο Νόμπλος, φέρετε στο Φουσιτζή, έχει ρίξει, το έχει ρίξει κάτω, μάχη για το rebound, την πάρα θα περάσει εκτός και είναι για... Τα σπρώμαυρος. Όλα καλά, ο Φουσιτζή σηκώνεται. 12 δευτερόλεπτα. Μπηγούμε κιόλας. Ο Νόμπλος, καυτή πάσα, έχει γυρίσει με το αριστερό, είναι άστοχος όμως ο παπάς. Δυτικό rebound από τον ίδιο με κάποιο τρόπο και φάουλ από τον Πασχάλη. Πάλι που έχει χειροδίσει τον Πασχάλη. Πάση στις βολές. Άστοχος, πρώτη παπάς. Ή ο Πίπης, όπως τον λέει ο Γιώργος Φορόγλου στον πάκο. Και από τον πάκο. Πάς έστοχος, δεύτερη, 47-61. Γκλέζος. Και πάσα που ζητήσει στη γωνία, από τη γωνία φέρνει την παίκτη να αναφέρνεται που ο Αντώνης Γκαβέζος έχει πατήσει, φλέρπερε πολύ ώρα και πάτησε τελικά την baseline αφού της δεις. Να μπει στην καλή άμυνα ο Αντώνης Καμέντος. Να μην άμυνα αφού για τους κορτές Νόντς. Παπαδόπουλος. Μάτιος στη γωνία, Αντώνης. Στα 7 τα λάθη πλέον. Παπαδόπουλος παίζει καλή άμυνα αφού της δεις πάνω του πολλαπλές φορές. Έχει σμπροχτεί από τον παπά. Και φυσικά σου τίποτα αφήσει την πάνω στο καλάθι. Ιγκλέζος. Πάρε το σκρίν από τον Τζενιτίδη σε διά 3 από εκεί που ευστόχησε προηγουμένως! Ο Πασχάλης είναι και πάλι εύστοχος! 49-64, αυτό δεν επρόκειτο για στιγμιαίο λάθος και το φάουλ του Φουτσιτζή στον Μονόπουλο. Τι είναι το φάουλ του Φουτσιτζή, σύμφωνα με τη γραμματεία. Σου πιστευόμαστε, καλά παιδιά. Αντώνης Γκαβέζος. Στην παραφορά, Παπαδόπουλος. Εκεί πάσα του πάλι, Αντώνης έχει κλείσει άμυνα πάνω του, έχει διπλώσει, σουτ για 3. Δεν θα έρθει ούτε τώρα ο Παπαδόπουλος. Δεν καταφέρει να τιμωρήσει την επιλογή στο παιδί άμυνα. Να διπλώσει πάνω στον Αντώνη Γκαβέζο. Πράγμα που σημαίνει ότι 0 στα 19 τρίποτα για κόψε Νόντζ. 0 στα 19 και 18 και στα 38. Το λέω και το ξαναλέω, αλλά είναι ασύλληπτη, ασυναγόνητη, αδιανόητη διαφορά στην ευστοχία. Σκάλης, δεν θα πάρει το τρίποντο κεφάλι. Πάει μέχρι μέσα, έχει κλειστεί από 2, η άμυνα θα βγει. Για τους κουτσο νότς. Από τον Μπάτζιο, Αντώνης Γκαβέζος ψάχνει μια μακρινή πάσα για μια ακόμα φορά, την βρήκε ψιλοκρεμαστή στον παπά. Από εκεί στον Παπαδόπουλος, καυτή πάσα και πάλι, αλλά λίγο πριν πάρει ο παπάς διεθόνο και αφήσει στο καλάθι, έχει κάνει την παράβαση 3 δευτερολέπτων. Κρίμα για τους Hoops & Nodes. Μια επίθεση η οποία θα είχε βγει ιδάλλως. Γκλέζος, γωνία λέει ο Βάζ. Το Βαβλός, το Σιντζής. Στο 15 δευτερόλεπτο συγκίνηση μας χάρισε, έκανε μια προσποίηση. Πάει μέχρι μέσα, θα μετρήσει αν μπει, καλά και φάουλ. Δεν θα έρθει, θα αρχιστεί σε δύο βολές. Ο γκάρ του άλλου ανθρώπου, φάουλ που έχει κάνει ο Μπάζιος. Αντώνης Γκαβέζος, ο οποίος απέσπασε τους περισσότερους τίτλους στον MVP, ο Σουκάριος. Μέχρι εμείς. Έστοχος. Σκάλης στην πρώτη. Έστοχος στη δεύτερη. 49-66. 10,6. Το μέσο όρο του MVP για τον Αντώνη Γκαβέζο. Ο Παπαδόπουλος θα γυρίσει για μία ακόμα φορά, θα κερδίσει την άμυνα μέσα στη τελευταία
βγαίνοντας το παιχνίδι εκεί που θέλει χαμηλά. Συνηθίδης. Συνηθίδης. Γλέζος. Ζήτησε την πήρε, πάει μέσα στο παρέγκα σε ένα jump shoot δύσκολο απέναντι στον Σεφερίδη. Το διευκοδόθηκε μερικώς αλλά δεν σκοράρε. Ο Παπαδόπουλος. Μπάζιος, καστή πάσα, ένα παρόμοιο play θα βγει και όχι μόνο θα βγει, υπάρχει καλάθι και φάουλ από τον Παπά. Αυτό έχει χρησιμοποιήσει τον Πασχάλη, 53-66. Δεύτερο φάουλ του Πασχάλη. Άστοχος, πάρα πολύ ψηλά, σαν έλουρος πετάχθηκε! Σεφερίδης, αλλά δεν πήρε το θετικό rebound ούτε κατά την ομάδα του. Ο Παπαδόπουλος με το νούμερο 4 από τον άλλο άνθρωπο που δόθηκε προηγουμένως για τα φάουλ που έχει ο Πασχάλης. Και ο Ιγκλέζος, μια πολύ ωραία προσωπική ενέργεια, 53-58. Παπαδόπουλος μέχρι μέσα στέκεται, έβγαλε μια πάσα στη γωνία, μπάζει, έκανε μια προσπίση για να βγάλει στον Άρη Καβέζο. Έχρισε την μπάλα και την κατοχή. Ασχητζής. Πασχάλης ψάχνει ένα ακόμα τρίποντο από τη γωνία, είναι άστοχος αυτή τη φορά, θα σπρώξει την μπάλα ο Ιγκλέζος εκεί που είναι συμπαίκτης του Βαρέγκας. Έχει βάλει πλάτη στη γωνία και πάλι Πασχάλης, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Συνεχίζει στα 6 δευτερόλεπτα, θα την πάρει το τρίποντο στην πρώτη φάση, θα το πάρει σε δεύτερη. Υπάρχουν βήματα. Παρασύρθηκε λίγο από την προσπίση. Και είπε μέσα στην παρέα μαζί. Παπαδόπουλος, Άρης Καβέζος, για 3. Μέσα! Σπάει το ρόδι! Επιτέλους, πραγματικά επιτέλους, να σκούψε εδώ, 56-68. Χρειάστηκαν 23,5 αγωνιστικά λεπτά για να έρθει το πρώτο τρίποντο για τους Κουψενότς. 1 στα 20 πλέον. Μπαίνουν στο χορό τρυπώντων, έστω και αργά οι Κουψενότς. Είναι πίσω με 12, 56-68. Πασφάλ, Φαλκιτζής. Στην παραφορά, 14 δευτερόλεπτα. Συνειδίπης. Πάλι Τσαρκιτζής. Σε καλή άμυνα ο Σεφερίδης θα τον μπουμπουνίσει από πολύ μακριά. Πάνω σε άμυνα είναι άστοχος όμως. Ψηλός του άλλου ανθρώπου. Μια άμυνα στάσεις κλειδές και πάει μέχρι μέσα ένα γιούρο στεπ καλάθι και φάουλ και πάλι. Από τον Παπαδόπουλο αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά αγγίζει το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων. 58-68. Time out που έχει καλέσει. Για λογαριασμό του άλλου ανθρώπου. Παπαδόπουλος με το νούμερο 4. Τώρα το πιστεύουν οι Κουψενότς, τους έχουν κάθε λόγο να το κάνουν. Επιστρέφουν σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Οπ, έχουμε επιστρέψει για μια ακόμα φορά στην εκρηκτική αναμέτρηση την οποία παρακολουθούμε. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο εκτελεί την βολή που έχει κερδίσει ο Παπαδόπουλος. Άστοχος, δεν θα πέσει διαφορά κάτω από το διψήφιο. Αμυντικό rebound, ο Παπαδόπουλος έχει περάσει εκ νέου έπειτα από το time out. Για να βάζει την επίθεση, ψάχνει η επιλογή. Χάλης, έκανε μια προσπίση, πάει μέχρι μέσα και έρθει το φάουλ του Μπάντζιο. Καλό φάουλ είναι λίγο. Το Μπάντζιο εγκρίνει. Σε αυτά θα περάσει εδώ στο κάτω από πολύ ώρα. Σε έχει το Σεφερίδη. Τρίτο το φάουλ του Μπάντζιο. Σε παραφορά. Γλέζος. Χάλης του Τιατρίσου φαίνεται στον Άρη Καβέζο και πάλι είναι άστοχος. Θετικό rebound όμως. Από τον Σεριζίδη. Αφαίρεται στον Παπαδόπουλο, τον οποίο παστάρει τώρα. Έχει πλώσει άμυνα πάνω που πάει για το κλέψιμο. Ο Παπάς πιστεύει τον αντίπαλο. 6 δευτερόλεπτα. Ένα δεξίμο δύσκολο άστοχο. Ο Ζενιτίδη ο οποίος ζήτησε φάουλ και τώρα μακρινή πάσα, πολύ μακρινή για να την πιάσει. Ο Παπάς παρά λίγο το κλέψιμο ο Άρης Καβέζος. Δεν στράκαρε λίγο με τον Ζενιτίδη, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Είναι μια παράνοια το παιχνίδι, μια γλυκιά παράνοια αυτό που βλέπουμε. Πασχάλης. Έχει μέσα δύσκολη προσπάθεια, θα μετρούσαν, έμπαινε. Πάλι σε επιτήρηση θα εκτελέσει πολλές. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Υπάρχει τεχνική ποινή κατέρωθεν. Λοιπόν, υπάρχει... στον Παπά. Υπάρχουν δύο τεχνικές ποινές. Μία στον πάγκο τον άλλο, του άλλου ανθρώπου και μία στον Άρη Καβέζο. Άλλαξαν τέτοια λόγια τον πάγκο.
του άλλου ανθρώπου με τον Αργιοβέζο. Υπάρχει ένα μικρό κομφούζιο. Με το 69 είναι το πλέον σκορ. Μπήκε η πρώτη βολή. Μπήκε και η δεύτερη. Δεν υπήρχε παίκτη του άλλου ανθρώπου να διεκδικεί το επερχόμενο ενδεχόμενο εκτελεστικό rebound 58-70. Είχαν δώσει έμφαση στην άμυνα. Βασίλια 3 από τη γωνία, άστοχο. Το δεύτερο από τον Μπάζιο έχει πέσει κάτω. Ο Παπάς δεν υπάρχει φάουλ, συνεχίζει το παιχνίδι. Συντήβης. Ρώμα συγκέπη ο Βασιλόπουλος, έξτρα πάσα στη γωνία, Γραγανιάς. Υπάρχει λάθος, πάσα, deflection. Και απέναντι το δεύτερο τίποτα τον Παπά. Άρης Γαβέζας παίρνει τα βήματα σαν ροδοστρωτήρας μέχρι μέσα καλάθι και φάουλ. Πάμε έχει ρωτήσει τον Βασιλόπουλο. Χρήστος Φορόγλου περνάει εδώ στη θέση του Μπάζη, ο οποίος έχει χρεωθεί με 3 φάουλ, υπενθυμίζουμε. Δεν υπενθυμίζουμε, το είπα πριν από 2 λεπτά, τέλος πάντων. Έχουμε χάσει τα λογικά μας με αυτό το παιχνίδι, μου φαίνεται. Άρης Γαβέζας στην πόλη. Έστοχος, 61-70. Διαφορά έχει πέσει κάτω από το διψήφιο, μετά από πάρα πολύ ώρα, είναι γεγονός. Τα mind games ο Συνδίδης. Στο προσωπικό του δίπαλο. Πάλι Γκλέζος, ζήσου για 3. Έστοχος και πάλι! Η συνταγή έχει δέσει. Τώρα βάζει και την καρτιτούρα ο Ζαρκιτζής. 61-73. Φορόγλου πέσει μέσα. Στη γωνία σου για 3 σαν πέναλτι. Άστοχο όμως και αυτό από τον Ζαθά. Ζαρκιτζής. Στη γωνία του Καρφενιάς εξτραπάς από τον Θεοδόπουλος, από τον Γιωργανό Θιάμερο, τον Χουψενό τους παρέμεινε ελεύθερος, είναι άνθρωπος από τον Καρφενιάς, ο ίδιος πάει να τρυπώσει στην αντίπαλη ρακέτα του Βάρντερ, τον Ριμπάουν. Στην φορό που το κάνει, υπάρχει σκληρή άμυνα. Ο Θεοδόπουλος έχει γυρίσει ο Παπάς για μία ακόμα φορά, είναι άνθρωπος επιθετικό Ριμπάουν, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ που έχει πριν αφήσει το ξενιτήρια, δεν κάνω λάθος. Πράγμα, αφήσει το ξενιτήρι. Πράγμα που σημαίνει βολές. Θα πας να εκτελέσεις αυτές και υπάρχει σφύριγμα. Για να δούμε αν θα υπάρχει... υπάρχουν αλλαγές. Δεν θα μετρήσει η πρώτη χαμένη βολή. Για στην πρώτη φάση. Έχει ο άλλος άνθρωπος και δεν μετρούσε πρώτη βολή. Συνεπώς τώρα η πρώτη άστοχη. Και τον Παπά. Άστοχος στη δεύτερη, αμυντικό rebound του Ζαρκιτζή. Βαρέγκας, στα 18 δευτερόλεπτα. Τρία σκέφτες του Ζαρκιτζή, άλλος αντίπαλος απέναντι του, ως Καρδιζαμπέζος ο Παπαδόπουλος. Τρίπλες πάει να παίξει και αυτόν, έχει γυρίσει από τη μία, έχει γυρίσει από την άλλη. Δεν θα βάλει το καλάθι, αμυντικό rebound από τον Χριστοφόρογλου. Άρης Γαβέζος, τρέχει για μία ακόμα φορά, έχει πατήσει γκάζι, έχει ανοίξει τις δεξαμενές, έχει χάσει την μπάλα, αλλά με φάουλ που έχει χρωθεί στον Τσαρκιτζή. Δύο ακόμα βολές. Πας περνάει στον πάγκο, Αντώνης Γαβέζος περνάει εντός. Η παρατήρηση στον πάγκο του άλλου ανθρώπου, αν δεν κάνω λάθος τώρα. Έστω εγώ στο Άρης Γαβέζος στην πρώτη. Θα παίξει μαζί με τον Αντώνη Γαβέζο, τον αδερφό του, η δίδυμη πύργη. Έστω εγώ στη δεύτερη, 63-73. 3-30 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Για να δούμε. Βρίσκονται πιο κοντά. Έχουν ξενώτους, αλλά έχουν ακόμα βουνό να ανέβουν. Ζαρκιτζής. Χέρι με χέρι. Στον Παρέγκα. Αντώνης Γαβέζος τώρα πάνω του. Ο οποίος εξακολουθεί να παίζει καλή άμυνα. Παραλίγο να πατήσει την γραμμή και παραλίγο να γίνει και φάουλ. Και τι έχει δοθεί. Φάουλ. Επιθετικό φάουλ στον Παρέγκα. Αντώνης Γαβέζος ένα jump shoot καθώς πέφτευτε προς τα πίσω. Πέφτευτε, ωραίος. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι η διαφορά πέφτει στους 8, 65-73.
Ο Σταθόπουλος. Ετοιμάζει για αλλαγή ο άλλος άνθρωπος. Ο Σταθόπουλος. Πριν από το σουτιά, τρεις Παπαρέγκα είναι άστοχο αυτή τη φορά. Αμυντικό rebound από τον και έχει χτυπήσει ο Άρης Γιαβέζος. Θα συνεχίσει ο Άρης Γιαβέζος να χτυπήσει. Να μην είναι κάτι σοβαρό. Στο 14 μέχρι μέσα καλά και φόρ και πάλι τους πήρε παραμάζο ο Παπαδόπουλος. Πάλι που έχει χρειαστεί στον Ιγκλέζο. 67-73 ακόμα πιο κοντά η Hoops & Odds. Είναι βρεθεί πίσω ακόμα και με 19 πόντους. Παραπάνω. Έστοχος Μωρόπουλος. Βαλκητής. Παπαρέγκας. Για μέχρι μέσα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες για βήματα. Πάρα πολύ κόσμο το βούσκο εδώ. Και πράγματι έκανε ένα βηματάκι παραπάνω παίκτης του άλλου ανθρώπου. 68-73. Έχουμε παιχνίδι στη Sonic Arena. Έχουμε derby. Ρογλου. Αντώνης Γαβέζος. Έκανε την κίνηση από τα φάς. Πάει τώρα στη γωνία. Αντώνης Γαβέζος στέκεται. Fade away. Έστοχος. Γύρισε στράχη στον αέρα. Φάστηκε στον αέρα και εκτέλεσε απέναντι στον πρώτο τρίπολο. 70-73. Αρχιζής. Γαβέζος. Βγήκε πολύ αποφασιστικά ο Άρης Γαβέζος. Μέχρι μέσα. Κερδίζει το φάουλ. Πολύ άξιο από Παπαρέγκας. Παρόλο που έχει χειρωθεί ο Παπαδόπουλο. Δύο βολές. Σκόρ που θα μπορούσε να είναι τελικό σκόρ 70-73. Έχουμε ακόμα 12 αγωνιστικά λεπτά. Ακριβώς. Δύο ακριβώς λεπτά που μένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Και πού είμαστε ακόμα, παιδιά. Και πού είμαστε ακόμα. Το φινάλε προμηνύεται. Άσε να δούμε Παπαρέγκας την πρώτη. Στην άλλη προμηνύεται άξιο των προσδοκιών. Μου πήρε πολύ ώρα για να το σκεφτώ αυτό, είμαι πάρα πολύ έξυπνο. Κόρογλου. Αντώνης Γαβέζος. Κάνε μια προσκλήση, Άρης Γαβέζος πάει μέχρι μέσα, πέρασε από δύο πλέον για μέσα από άλλους δύο, από άλλο ζευγάρι συντονικά. Θα δείσει φάουλ, συνεπώς βολές. Φάουλ που έχει χειρωθεί στον Παπαδόπουλο με το νούμερο 4. Έχουν έρθει όλα τα κουνούπια πάνω μου. Ο Χάλης περνάει εντός, στήσου καρκαλιά. Δύο φάλλο έχει ο Μπαμπάς. Έφτωχος ο Άρης Γαβέζος στην πρώτη, 71-73. Τελή και πρέφερη. Σύγχρεμος 72-73 η διαφορά σε απόσταση αναπνοής. Βρίσκονται κοντά σε ένα πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο γιγαντιαίο comeback. Κοιτάνε τον άλλον άνθρωπο στα μάτια Hoops & Odds. Βαρέγκα σουτ για 3 αρχιτής. Έστοχος σουτ μαχαιριά στην καρδιά του άλλου του Hoops & Odds. 72-76. Πρόγλου. Όλο λέει ο ξενονόμωτος από τον πάγκο. Αλλά μπήκε μπροστά ο Πασχάλης. Τρέχονται τα όνειρα. Μπάζιος. Ναι, στον πάγκο, ο άνθρωπος στέκεται έπειτα από δύσκολη προσπάθεια και προσπίθηκε από τον Παπαδόπουλο άνθρωπος σε πληθυντικό rebound. Και καλά, δεν θα μπει, αλλά υπάρχει φάουλ. Χρήστος Φορόγλου στις βολές. Προσπίθηκε στον Παπαδασχάλη, έσω από την πρώτη. Φορόγλου, 93-76. Στην δεύτερη, πολλές βολές, 54-56. Πού το οποίο, σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει, θα μπορούσε να αγγίξει ακόμη και στους 95 πόντους, θα φτάσει πολύ κοντά στην εκατοστάρα και για τις δύο ομάδες πάει μέχρι μέσα, θα γυρίσει, κόπηκε καθαρά από τον Παπαδόπουλο.
Τώρα σε αυτά σαν όδος τροτήρας οργώνει το γήπεδο, είναι άστοχος όμως. Ειδικό rebound. Άλλο Παπαδόπουλο, ο Σκάλης. Πήγε μέχρι μέσα και υπάρχει φάουλ. Όχι νομίζω τον Παπαδόπουλο. Δύο βολές ακόμα. Υπάρχει ένα τραγούδι ακόμα, υπάρχουν και δύο βολές ακόμα. Κάνω να τελειώνουμε, λέει, είναι η σπέκτη του Σαφάση αυτόν από τον πάγκο. Παίρνει το λογότα. Πώς έχει όμως. Σκάλης, έφαγω στην πρώτη. 74-77. Άστοχο στη δεύτερη. Παπαδόπουλος στο rebound. Δίσο Σπόρολου. Καλή λέει από τον πάγκο. Στην ονόμοντός του. Από τη γωνία σου για 3 απέναντι στον Τζαρτζι. Έστοχος! Ακούστε πώς το πανηγυρίζουν οι Hoops & Nodes. 77 όλα. Έχουμε match. Έχουμε derby. Έχουμε διάθεση. Ο Βαρέγκας. Ο Βαρέγκας μέχρι μέσα είναι άστοχος πάνω από μακριά από τον πάγκο του Τζαρτζι. Το foul στο screen όπως έχει χαρακτηριστικά και έπεσε κάτω και πάλι. Παπαδόπουλος. Δεύτερη 78-77. Το προσπέρασμα των Hoops & Nodes είναι γεγονός. Βαρέγκας. Τελευταία επίθεση. Κατά πάσα πιθανότητα για τον άλλον άνθρωπο στην τρίτη περίοδο. Μέχρι να το πω αυτό έχουν περάσει 50 χρόνια. Για να δούμε. Βαρέγκας. Βαίνει να δώσει ένα screen ο Αντζητζής. Αντώνης Γαβέζος απέναντί του ένα jump shoot. Τον πέρασε. Είναι εύστοχος. Τον έπαιξε στα πόδια και απελευθερώθηκε και στόχος από Βαρέγκας. Ένα δευτερόλεπτο. Δεν έπαιρνε, σύμφωνα με το ρεφ. Πήρε 78-79. Το σκορ με flashbacks του προπέσινου πλέον τελικού Real Ολυμπιακός με την οδοσία του Γιούλ. 78-79 έχουν επιστρέψει από μια γιγαντιαία διαφορά 19 πόντων οι Hoops & Nodes. Τα πάντα θα κρυθούν στην τέταρτη περίοδο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Αν και νομίζω ότι αυτή η φράση πλέον αποτελεί πλεονασμό. Δεν νομίζω να φύγει κανένας. Επιβλητική επιστροφή στη ζώνη Καρίνα. Παρακολουθούμε παιχνίδι το οποίο πάει κόντρα στην μπασκετική λογική. 2 στα 23 τρίποντα και Hoops & Nodes 20 στα 25. Τραντάζεται το γήπεδο μόνο που το λέω από τον άλλον άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά είναι μπροστά μόλις με έναν πόντο. Έναρξη τέταρτη περίοδου. Πρώτη κατοχή είναι για τους Hoops & Nodes. Σουτιά 3. Άστοχο του Χριστοφόρογλου. Θέλει να πέσουν το παιχνίδι του άλλου ανθρώπου και δεν τα καταφέρουν. Hoops & Nodes. Το τρίποντο δηλαδή. Παπαδόπουλος, πόσο συχνό είναι με τέτοια στατιστικά στο τρίποντο. Οι δύο ομάδες θα είναι στα ίσα. Μπαίνοντας στην τέταρτη περίοδο. Θα κοντράρουν στα ίσα. Παπαδόπουλος, στον αναφορά. Το Αρτιτζής πάει μέχρι μέσα. Λέιζερ πάσα, ωραία πέρασε τον Ξενιτίδη. Ο οποίος την αφήνει μέσα στο καλάθι. 78-81. Αντώνης Καβέζος. Αντώνης Καβέζος πέρασε από τον Αρχιτζή. Πάει μέχρι μέσα, στέκεται, θα κερδίσει το φόλφα. Θα αρχιστεί σε δύο φορές, δεν έβαλε το καλάθι. Τον Καβέζο στις βολές. Αυτός στην πρώτη.
15 στις 24 για Hoops and Odds. Στην πρώτη περίοδο ήταν 0-5 τα φάουλ. Άστοχο στη δεύτερη, 7 στις 12 για άλλο άνθρωπο. Στους 9 στις 47 δίποτα, 6 στα 20 για άλλο άνθρωπο. Μόλις 6 δίποτα σε 30 πλάσα χωριστικά λεπτά. Στο για 3 Παπαρέγκας θα τον πουπουλήσει και αυτό είναι άνθρωπος όμως. Ίσως Φορολού, ωραίο voice crack. Φορδόπουλος στα 17, πάει μέχρι μέσα, πήρε παραμάζωμα τον Τσιριτίδη, μπάλα περνά εκτός. Και είναι ο Τσαρτρόμαυρος. Και πίνει στην παραφορά, Φασκάλης. Και να κάνει το φάουλ, ενδεχομένως ο Φορδόπουλος μέχρι μέσα θα κερδίσει το φάουλ. Και δύο φορές από τον Αντώνη Γαβέζο ο Φασκάλης. Καλύτερα για τους Hoops and Odds να γινόταν το φάουλ από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι είχε την πρόθεση, σίγουρα στο χέρι. Άσο από τον Πασχάλη στην πρώτη. Άσο μας δέσσε κανονικό rebound από τον Παπαδόπουλο, αρχίζει αυτός θα λέει το χώρο του και το ρεφ. Οι δυο τους θα είναι με το ρεφ μάλλον. Στο Σφορογλου. Αντώνης, χέρι με χέρι, δεν θα δώσει στον Παπαδόπουλο. Βέβαια μόνος του μέχρι μέσα, κόντρα σε όλους και σε όλα καλά του το φάουλ. 81 όλα, μία ακόμα ισοπαλία. Το 2-81 έτσι όπως και στη βολή έμεσο τρίποντο από τον Αντώνη Καβέζο. Χάλης, υπάρχει φάουλ από τον Χωρόλου βέβαια. Τρία δύο τα ομαδικά, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ούτε καν 1,5 αγωνιστικό λεπτό στην τέταρτη περίοδο. Χάλης, μέχρι μέσα πέρασε από δύο περίτεχνα, έβαλε το καλάθι! 82-83. Ο Παπαδόπουλος. Πάει για ένα ακόμα coast to coast, όχι σου διάτρης θα τον πουμπουνίσει. Και είναι εύκοπος Χρήστος Φορογλου. 85-83. Και βγει χειρονομία Άρτσερ, ο Άρτσερ Καφέζος. Άρτσερ Καφέζος, πέρασε ο Πασχάλης. Μέχρι μέσα είναι άστοχος, επιθετικό rebound από τον ίδιο. Απέρασε το Φορογλου, δεν έκανε φάουλ, δεν πήρε φάουλ. 85 όλα. Αντώνης Καφέζος. Πάρα πολύ ψηλό σκορ. Δεν είχε τις δύο ομάδες, ούτε για τρεις, αλλά κάνει το back to back. Το κάνει! Φορογλου, 88-85! Χρήστος Φορογλου στέλνει τους Hoops and Odds ταμείο. Back to back τρίποντα. Και φάουλ που έχει χρεωθεί στο Σεφερίδη. Ήταν το μοναδικό για τους Βεντούχους. Τέταρτο του Σεφερίδη, μάλιστα. Θα πάσα καλά στη θέση του τώρα. Όχι, θέση του μπάζιου, δεν το λέω. Άρα ο Σεφερίδης θα παίξει με 4 φάουλ. Τον έχει... Τον έχει βάλει πλάτη ο Παπαρέγκας. Αντώνη, το 4-4. Ε? Δεν άκουσα τίποτα. Το 4-4. Ωραίος, ωραίος, ευχαριστώ. Παπαδόπουλος. Χάρουμε λίγο στην τάφη, δεν πειράζει, σου διατρίσκε πάλι! Ε, δεν είναι δυνατόν. Όχι, θα σου φορούμε αυτή τη φορά. Αν και είπα πάντα είναι δυνατά σε αυτό το παιχνίδι. Στην ουρία θα ζητήσει σου διατρίς. Μέσα! Και αυτό άρχισε να μας το πάει πάνω το 88 όλα. Μέχρι μέσα πήρε παραμάζωμα πολύ κόσμο ο Παπαδόπουλος και έχει κερδίσει δύο βολές. Και έχουμε έχει χειρωθεί στο Τζιμιτσίδη. Εξαρτάται
Αντώνης Γαβέζος άστρος πρώτη. Λόγω αυτό όλα. Παραμένει ποιος σκόρος έχει. Έχει όμως δεύτερη. 89-88. Είναι πολύ στο Παπαδόπουλο. Έδωσε τάστο 21, Αντώνη. Ναι, πολύ. Ωραίος. Πράγματι. Έχει δοθεί τεχνική ποινή στον Ξενιτίδη. Ήθελα να το επιβεβαιώσω με τη γραμματεία προς το μεταφέρω. Δεν πω και άλλες βολές. Άσπρος ο Παπαδόπουλος στην δεύτερη. 98-88, αμυντικό rebound από Σκάλης. Σκάλης έχει γυρίσει ένα fairway πολύ δύσκολο. Άστοχος ο Παπαρέγκας. Και τώρα θέλει να τρέξει ο Παπαδόπουλος. Πάει για το post to post πάρα πολύ ψηλά σαν ελαττήριο. Πήδηξε άστοχος, αμυντικό rebound. Καλά, δεν κεφάλι και πάλι από τον Παπά. Μπίστ, λεωφόρο που έχει σηκωθεί όλος ο πάγκος του Χουψενόντς όρθιος. 92-88. Θα τη δεις, οπ, βάζει ένα αυτοκαλάθι. Ήταν το φόρτο 69, είμαι λίγο σύμπη γραμματεία. 93-88. Λάθος πάσα τώρα στον Κιζής. Τελειώνε λάθος, λάθος είναι νόηση για τον άλλο άνθρωπο. Έχει χάσει τη συγκέντρωσή τους. 93-88. Συν κατοχή για Χούψε Νόντζ. Αντώνης Γαβέζος στο 3. Μέσα! 96-88! Time out του Σουσμένα που έχει καλέσει ο Παπαδόπουλος από τον άλλον άνθρωπο. Απίστευτα πράγματα στη Σόνη Καρίνα. 6-40 για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Είναι βεριτούμπα το παιχνίδι, έχουν ψενώσει. Είχαν κατά τους μια διαφορά η οποία άκουσε τους 20 πόντους. Τώρα είναι μπροστά με 8-6-40 πριν τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Συμπληρωμένο ομαδικά και από τις δύο ομάδες θα πέσουν κορμιά. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή για μία ακόμα φορά στη Σόνη Καρίνα. Έμεινε από το time out που βγάλει ο άλλος άνθρωπος. Για να δούμε αν θα επιστρέψει ως άλλος άνθρωπος. Πασχάλη, για να δούμε τι θα βρούνε, τι θα ψάξουν να βρούνε. Παρέγκα σου πια 3 πάνε με τη συνταγή, η οποία έχει αποδώσει. Δεν δικαιώνεται αυτή τη φορά από Παρέγκα. Αμυντικό rebound από τον Πλούς. Μακρινή πάσα. Weak side. Για 3 λαμβάνοντας τον Τσιμπερίδη. Είναι άστοχος, είχε ζήλει καθίαν του προηγούμενου Αντώνης Γαβέζος. Τσιμπερίδης. Το φόρο μου έχει κάνει και αυτός back to back. Τρίποντα έχει ζητήσει στην κορυφή, ο Σεφερίδης δεν πήρε, θα πάρει σε δεύτερη μοίρα σου για 3 άστοχος. Πήρε τον Αντώνη Καβέζο. Έχουνε παρασυρθεί ενδεχομένως οι Χουψενόντς για 3 άστοχος, τον τραχτητή επιθετικό rebound και καλάφι. Τρίποση μέσα στην τραπέζα την ρασκέτα. Και τιμώρησε τους Χουψενόντς από Βαραγκάς σε 96-90. Βάζει το Άρης Καβέζος να περάσει εντός ολίγου. Πρώτη ευκαιρία. Χρήστος Φόρογλου πέρασε με κάποιο τρόπο. Άστοχος επιθετικό rebound, κόπηκε! Μόνος φόλ ο Παπαδόπουλος. Αντώνης Καβέζος μέχρι μέσα. Παραμάσαμε το προσωπικό του τύπου, 98-90. Ο Σκάλης. Ο Κιτζής. Παρέγκας πριν ασκέφτος στον Κιτζή. 14 δευτερόλεπτα. Βάζει ο Κιτζής ένα jump shoot, έχοντας βρεθεί ελεύθερος άστοχος. Επιθετικό rebound του Παπαδόπουλος και αυτός επιμένει και είναι εύστοχος, 98-92. Δέρμπι κορυφή στη Σόνη Καρίνα. Και η αγωνία κορυφώνεται. Παπαδόπουλος, πήρε τον Αντώνη Καβέζο, έχει γυρίσει, έβαλε πλάτη και γύρισε πίσω από την πλάτη του Τσαλκιτζή. 192, σπάρε το φράγμα των 100 πόντων του Κουψενόν. Σκαλοστάρα, 5 τελευταία λεπτά στην τέταρτη περίοδο. Βρίσκονται πίσω με 8 πλέον οι παίκτες του άλλου ανθρώπου. Τσαλκιτζής. Μαρέγκας, πίεση στο screen από τον Φουτζητή κεφάλι. Ένα ακόμα θα πάει αντίθετα από το Μαρέγκα σου για 3. Μέσα 95! 100! 195 παιχνίδι σχεδόν 200 πόντων χωρίς να έχουμε συμπληρώσει καν όλο το παιχνίδι. Αρχή αλλαγή, ο Φαρίδης περνάει στον πάγκο. Άρχιο πόντος στη θέση του. Παπαδόπουλος.
Ωραία, τρίπλα πήρε το σκρίπι για πίδε από αυτό που του έδωσε. Ο Πας, τι είχε να γίνει εκεί πέρα. Παραλίγο στη φάση πιο απλώς του αγώνα. Μπορεί και της αγωνιστικής. Μπορεί και του μήνα, αν κάρφωνε ο Βαλόπουλος. Αν και έχουμε δει πολύ πλούσιο υλικό στο Σάμερ. Μπράβο, Σιγά! Έστω ο Βαλόπουλος, 195. Αν δεν φτάνει, σου κάνω σκαλοπετάκι, λέει. Φέρει το λόγο όντως κάποιος συμπαίκτης από τον παγκό. Άστοχος, δεύτερη μπάλα μπήκε και βγήκε. Πασχάλης, στο μείον 6 ο άλλος άνθρωπος έχει ξεχυθεί, ο Εγγλέζος δεν πήρε την μπάλα. Θα κυθείς, παίρνει ένα σκριν, θα εκτελέσει πίσω από αυτό για 3. Άστοχος, τώρα δεν είναι η ευτυχία με το μέρος του άλλου ανθρώπου. Για να δούμε αν θα ζήσει και θα πεθάνει με αυτήν. Μέχρι στιγμής έχει ζήσει. Βοδόπουλος, σκαστή πάσα πολύ χαμηλά. Από τον Αντώνη Γκαβέζο, δεν είναι η πρώτη φορά που τη βγάζει στο παιχνίδι. Ο Πας σου για 3, Άρης Γκαβέζος, εύστοχος! 104-95, Άρτσερ Φόρογλου τώρα από τον πάγκο. Πίσω με νέο άλλος άνθρωπος. Βαρέγκας, σου για 3, το έχει πάρει προσωπικά, είναι άστοχος. Πάρα πολύ ψηλά, αμυντικές μάτιες και θα rebound. Παπαδόπουλος κατοχυρώνει το αμυντικό. Ανεβάζει ταχύτητα στο διατρίσκο καμπέζος. Άρης το έχει πάρει προσωπικά και αυτός διάζεται σε επιθετικό rebound από τον παπά. Άρης καμπέζος. Στη γωνία συγκρατεί ο Φόρογλου στο διατρίς. Όχι μόνο συγκρατήσει ο τέλος της επίθεσης. Πήρε το σούτ αλλά στόχισε όμως. Βαρέγκας, μια πολύ περίτεχνη τρίπλα, καλάθι και φάουλ. Τον 4-97. Για να δούμε, εύστοχος η πρώτη βολή. Βαρέγκας. Και στην τελευταία, αφού ήταν μία. Μείον 6 για αυτόν τον άνθρωπο. Κάπου εδώ πέρα παθαίνω αίμονη είτε με το σκόρ είτε με το χρόνο. 8 δευτερόλεπτα. Να και ο χρόνος μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια από τον άστοχο. Στην πάρα πέρασε εκτός και είναι για. Θα συσκεφτούν οι δύο ρεφς για την φάση. Για να δούμε τι θα αποφασίσουν. Τζάμπολ. Κατοχή για τον άλλο άνθρωπο. Βαρέγκας. Ένα σχέδιο από τον Τζιτζί έχει ανέβει πολύ ψηλά. Άρης Γκαβέζος ρίζει και πάλι άμυνα πάρα πολύ παθιασμένα. Διπλώνει άμυνα πάντων παραλίγο να χάσει την μπάλα 12 δευτερόλεπτα. Η Λέζος. Κάνε μια προσπίση, δεν θα πάρει το τρίποντο ούτε τώρα. Ο Πασχάλης μια προσπίση και από τον Ταρτιτζή, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Πάλα ξανά στην περίμετρο, ζούν για 3, έχει απελευθερωθεί. Είναι άστοχος όμως ο Παπαρέγκας, πάρα πολύ ψηλά παίκτες. Μάλλον θα περάσει εκτός. Θα ζητήσει την παραφορά, 12 δευτερόλεπτα. Ζήτησε και πήρε ο Πασχάλης. Βάλει σούτ από εκεί πέρα πολλές φορές. Παπαρέγκας, ένα screen σου για 3, έμεινε λίγο πίσω ο Άρης Γκαβέζος. Και το πλήρωσε 104-101. Τι ματσάρα βλέπουμε. Το ενδεχόμενο της παράτασης είναι ορθάνυχτο. Όμως πάλι καλά που δεν είναι ορθάνυχτη ομοίως η πόρτα της Sonic Arena, γιατί έχει κάτι μέλισσες. Είμαστε στην πίσω και τρέχουμε. Άρης Γκαβέζος είχε την μπάλα η οποία θα περάσει εκτός. Κατοχή παραμένει για αυτήν την ομάδα του. Αντώνης στην επαναφορά. Κύψε εκεί πήρε ο Παπαδόπουλος. Πας στη γωνία, έχει βρεθεί ελεύθερο σουτ για 3, θα το πάρει. Είναι άστοχος όμως. Πρέπει το Σπαρογλου. Μάχη για τον rebound, τελικός διοικητής. Ο Παπαρέγκας. Crunch time στην Sonic Arena. Τελευταίο δίλεπτο. Εδώ πέρα μιλάνε οι μεγάλοι παίκτες. Ένα Eurostep πάει μέχρι μέσα και είναι έκτοχος ο Παπαρέγκας. 104-103 για να δούμε αν θα αποτελέσει παράγοντα χ για την ομάδα του. Σε απόσταση αναπνοής. Το άλλος άνθρωπος. Πίστευτη ματσάρα στην Sonic Arena. Ο Παπαδόπουλος έχει κλειστεί από 2. Παπάς. Βαλπλάδι, ο Φουτιτζή, υπάρχουν
Και μαρτυρίες για βήματα από τον πάγκο του άλλου ανθρώπου. Θα γυρίσει με το αριστερό. Κουκάστο, επιθετικό rebound. Όχι, το καλάθι. Από τον Χριστοφόρο Γλου. Τι έχασε κάτω από την ρακέτα. Παπαρέγκας. Εκεί θα σταθεί στις τελευταίες φάσεις. Πάει για το κλέψιμο. Άρχισε το παίζος. Βάλε, θα περάσει εκτός. Και είναι. Και θα σκούψε ντοντς. Βγήκε η άμυνα. Άπαντε σώθη. Από τον πάγκο. Του γηπεδούχων. Φόρογλου στην παραφορά. Παπαδόπουλος κατεβάζει μια πάρα πολύ σημαντική επίθεση για τους Hoops & Odds. Πάρει ένα σκέπτο τον Άρη Καβέτζο. Κάνει τώρα πάνω του Φουτζητζής. Φουτζητζής. Χωρίς φάουλ μέχρι στιγμής, πάει μέχρι μέσα τους. Πέρασε όλους και δυσκόλωρε Παπαδόπουλος. Δύο πάρα πολύ φαινομενικά εύκολα καλάθια. Χαμένα ένα από τον Παπαδόπουλο και ένα από τον Χριστοφόρογλου κάτω από το καλάθι. Εδώ πέρα μας έχει κάνει λεπτά, έχει πάρει φάουλ. Αντώνης, ποιο το έδωσε. Ωραία, ευχαριστώ. Πάνω που έχει ρωτήσει τον παπά. Παιχνίδι 207 πόντων. Έστω από την πρώτη φυσής. Η διαφορά εκμηδενίζεται για μία ακόμα φορά. 104 όλα. Και 1104 τα BPM μας, η χτύπη της καρδιάς. Έχουμε 104-105. Time out. Καλές ομάδα του το Hoops & Odds. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, κύριε τεμάτη μας. Επιστροφή. Λακωνίζει στην φιλοσοφή. Αφήνουμε τους παίκτες να μιλάνε. Εγώ δεν μιλάω άλλο, γεια σας, φεύγω. Όχι. Επιστροφή έπειτα από το time out που είχαν καλέσει οι Hoops & Odds. Έχουν επιλέξει να πάρουν την μπάλα από το συγκεκριμένο σημείο του γηπέδου. 14 δευτερόλεπτα. Παπαδόπουλος. Αντώνης Καβέζας και πάλι 9 δευτερόλεπτα. Φαίνεται στον Τσαχτζή. Δύσκολη μάχη, ομυρική μάχη. Σκαστή πάσα. Φάουλ! Που έχει κερδίσει ο παπάς. Από τον Πασχάλη, ο οποίος έπαιζε με 4 φάουλ και τώρα κάνει το πέμπτο. Γίνεται ο παίκτης που θα αποβληθεί. Με 5 ο πρώτος. Παρέα ανάστασης λέει συμπαίκτης στον παπά. Στον παπά. Σχεδόν απόλυτη σκιά στον Ικαρίνα. ASMR η φάση μας. Παπάς. Άσογος στην πρώτη. Ανεβαίνει το decibel πάλι και από τους δύο πάγκους. Σε ένα μάτς που σπάει καρδιές. Άσομο στη δεύτερη, αμυντικό λοιπόν το Βαρεγκάς. Επομένως θα πήγε να εκμέξει το φάουλ του Φουτζητζής, το ζήτησε, από τον Αγκαβέζο δεν το πήρε. 12 δευτερόλεπτα. Βαρεγκάς. 10. Παίρνει ένα σκριν, έχει ανέβει πολύ ψηλά από τον Βαρεγκάς πάνω του. Αντώνης Αγκαβέζος τρίτος παίκτης πάνω του, τώρα τέταρτος. Ο Βαρεγκάς στα 3 δευτερόλεπτα θα γυρίσει πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Τι έβαλε! Τι έβαλε! 104-100. 7 για τον άλλον άνθρωπο στο συν 3, 31,6 time out που έχει καλέσει η ομάδα του Hoops & Odds. Βρίσκονται πίσω με 3. Σε ένα παιχνίδι που ζαλίζει. 104-107 time out που έχει καλέσει η ομάδα του Hoops & Odds. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει για μία ακόμα φορά. Δεν ξέρω αν η μεγαλύτερη της παρέας μας θυμάστε τα απίστευτα καρναβαλοχρώματα που βάφουν, ζαλίζουν, στροβιλίζουν και μπερδεύουν. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο άλλος άνθρωπος βάφει με τρίποντα. Οι δύο ομάδες ζαλίζουν με πάθος, στροβιλίζουν το σκορ και μπερδεύουν τα odds τους bookmakers, εάν υπήρχαν. Μια και μιλάμε για odds, Hoops & Odds έχουν την κατοχή. Βρίσκονται πίσω με 3. Αντώνης Καβέζας στην επαναφορά. Τα πάντα θα χρησιμοποιήσουν λεπτομέρειες. Παπαδόπουλος. Για να μας πάνε για 3 ή για 2. Χρήστος Φορόγλου, σουτ για 3, sidestep. Απέναντι σε άμυνα. Άστοχος. Μάχη για το rebound. Επιθετικό. Και καλάθι από τον παπά. 22,7. Πίεση όμως είναι πάρα πολύ λογικό. Έχει βρεθεί ο Φουτζητζής. Θα πάρει. Πήγε για το κλέψιμο, θα κάνει το φάουλ. Χρήστος Φορόγλου. Το στήλισε βολές. 21,5 κύλησε ένα ακριβώς δευτερόλεπτο. 22,5 ήταν κατά την περίοδο της επαναφοράς. Κατά την περίοδο της επαναφοράς. Σαν ιστορικός ακούμε. Την περίοδο του μεσαίωνα. Τέλος πάντων. Φουτζητζής στις βολές.
Τώρα τα στατιστικά εδώ πέρα, πάρε λίγο περίπου το ηλίκια είναι. Άστοχο στην πρώτη ο Βιτζιτζής. 10-18 για άλλο άνθρωπο. Και αφού πάνε περίπου εδώ, γιατί να μην το αναφέρω. Έντονο στη δεύτερη. 106-108. 20 δευτερόλεπτα. Όλα για τους κομψενότς. Βρίσκονται πίσω με 2. Ο δρόμος είναι σβηστή. Άρης Καφέζος. Άρης Καφέζος πηγαίνει να του κάνει το φάουλ Παπαρέγκας. Μάλλον πάει μέχρι μέσα. Θα διαμαρτυρήσει για βήματα και υπάρχει καλάθι. Και έχει μετρήσει. Τι έχει γίνει. Έχει ακουστεί κόρνα από την γραμματεία. Όχι, κάτι έχει γίνει. Θα το βρούμε. Ό,τι που είναι η ρεύση, παιδιά, ό,τι που είναι η ρεύση. Εγώ δεν έχω λόγο. Περίμενε. Εγώ δεν έχω σφυρίξει. Το τι έχεις κάνει δεν με ενδιαφέρει. Με το καλάθι μετράει. Το καλάθι μέτρησε. Μέτρησε το καλάθι για τις κοψενόντς. Έχει μετρήσει το καλάθι για τις κοψενόντς. Κόρνα που ακούστηκε από την γραμματεία είναι άκυρη. Δεν είχα σφυρίξει ρεύση. Έχουμε time out, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μετά. Επιστροφή στη Σαν Καρίνα, 8,1. Καμία ομάδα δεν έχει time out επειδή από αυτό που πήρανε οι παίκτες του άλλου ανθρώπου. Δεν καταφέρουμε να αποσπάσουμε πληροφορίες. Μεγάλη μυστικοπάθεια και από τους δύο πάγκους. 8,1. Πολύ εμπειροί παίκτες στο παρκέ. Διαφορετική πορεία ο καθένας. Συμβουλήσει την παραφορά. Θα την ζήσει. Πάρα πολύ μεγάλη μάχη στα πάρτι, πάρα παπαρέγκα. Δεν υπάρχει φάουλ, 6 δευτερόλεπτα. Παπαδόπουλο σου παίρνει την ζήση. Δεύτερο παίκτη πάρα πολύ μεγάλη μάχη στα πάρτι. Σουδιά 3 για το ματ από τη γωνία. Όχι! 108 όλα. Παράταση στη ζώνη Καρίνα. Καθιστή πήρε το τρίποντο, δεν πήκε. Δεν πήκε για τον άλλον άνθρωπο. Πώ το πανηγύρισαν οι Hoops and Odds. Οι οποίοι αν έπαιρνε το καλάθι θα έλεγαν Ουπς, ενώτς, πολύ κακό αστείο. Προχωράμε. Παράταση στη Sony Carina, 108 ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστροφή στη Sony Carina, το παιχνίδι έχει επιστρέψει σε εμάς και εμείς σε αυτό. Έχω κοιμηθεί 2 ώρες, έχω καταϊδρώσει, δεν με νοιάζει τίποτα πραγματικά. Έχουμε απίστευτο υπερθέαμα στη Sony Carina. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η παράταση. Ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο στο Summer και αυτό το παιχνίδι είναι ένα πολύ γερό indicator έναρξης παράτασης. Όλα έτοιμα. Κουμψενότζες έχουν την κατοχή. Τουφερίδης έχει περάσει στο παρκέ. Χωρογλου Αντώνης Γεφέζης ένα μακρινό δίποντο άστοχο αμυντικό ριμπάντο από τον Παρέγκα, ο οποίος αποτέλεσε πάρα πολύ μεγάλο παράγοντα χείο βάζοντας 5 πόντους στην Grand Time. Ένα τρίποντο για ένα δίποντο. Παρέγκας έργα σκ. Γλέζος σου 3, έστωχος και πάλι! 108-111! Αντώνης Καβέζος. Ένα παιχνίδι που πραγματικά αρνείται τη λογική. Παπαδόπουλος. Μέχρι μέσα, ωραία πάσα. Μέχρι μέσα κόπηκε! Απ' το Φουτζιτζί! Πώς σου φερίδεις. Για 3 δευτερόλεπτα θα καταφέρει μια ακόμα παραφορά. Ωραία πάσα, άστοχος όμως! Ο παπάς έπειτα από τον κλινικό ριμπάουντ. Προσπάθεια. Γκολ από τον ίδιο. Γλέζος. Γλέζος κατεβάζει την επίθεση 24 τρίποντα για τον άνθρωπο. Θα αρχίσει, δίνει την επιλογή, του λέει να πάει πίσω από αυτόν. Θα πάρει για σουτιά 3 απέναντι σε άμυνα. Άστοχος. Αμυντικό ριμπάουντ. Από τον Σεφερίδη φύγαμε λέει κατά τη σκά. Τους παίξαμε από τον πάγκο. Και εδώ είναι 10-111 μέχρι μέσα. Έκανε μια προσπίση. Άστοχος όμως έπειτα από γύρω στεπ. Σεφερίδης. Θα Παρέγκας στην γωνία βρίσκεται ο Ιγλέζος, θα πάρει την μπάλα, δεν θα πάρει το τρίποντο. Από την γωνία θα αρχίσει να τον πουνίσει. Άστοχος. Ο ίδιος το επιθετικό rebound συγκρατεί. Γραπώνει την μπάλα, Eurostep μέχρι μέσα, πέναντι. Στο παπά, άστοχο. Δεν τους καβέζω στο rebound. Είναι στο σφορόγλου. Ο Παπαδόπουλος στην γωνία έχει βρεθεί ελεύθερος. Πέναλτι. Άστοχος όμως ο Σεφερίδης, επιθετικό rebound. Παπάς, έχει βάλει πλάτη, θα γυρίσει με το αριστερό έστωχο διακίνηση που του αρέσει. Έχοντας βάλει πλάτη το Παπαρέγκα. 112-111. Ταρκιτζής. Ταρκιτζής. Πάρε να σκέφτω με Σούρους, όπου δώσει ένα σκέφτω για τρεις πάρα πολύ ψηλά. Αλλά το αρκετικό rebound του Ταρκιτζής έδωσε ένα screen. Το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο συμπαίκτης του. Ταρκιτζής, παπάς. Παπαδόπουλος.
Με κάνω τέκλαι ο πρόβλημα από τον πάγκο, πάει μέχρι μέσα χωρίς φάουλ. Ο Παπαδόπουλος αστόχησε. 2-43 ακόμα. Ωραίες τρίπλες από τον Παπαρέγα, κοίταξε το καλάθι, πάει μόνος μέχρι μέσα. Ωραία πάσα, no look, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Βουτιτζής. 112 115 115. Παπαδόπουλος αλλαγές, αρτιγραφέζος, βράζει θέση του Σεφερίδη. Ρίκη, μήπως ξέχασες να βάλει δύο πόντους από αυτούς. Ή όχι. Πόσο είναι, δεν είναι 115 για αυτούς. I don't know. Βαρέγκας. Το 13 το ενεργητικό του άλλου ανθρώπου. Ζης. Θα χειζήσει του για 3-5. Μέχρι μέσα έχει γυρίσει, δεν έχει κάνει βήματα, είναι άστοχο, θα βέβαια σε άμυνα. Μάχη για το rebound! Μάχη για το rebound, θα βγάλει το λοιπόν του φτύ. Βγάλει άνθρωπο! Και το σκορ είναι 112-113. Σύμφωνα με τον πίνακα, δικό μου λάθος, διορθώνω. Έχει την εντύπωση ότι θα βάλει ένα ακόμα καλά και ο άλλος άνθρωπος. Άστοχο, σύμφωνα με τον Μαρέγκα, πάρα πολύ δύσκολο πέθοντας. Τόσο καλά που έχουν μπει, μπερδέθηκα. Δεν του πήγε ένα ακόμα. Πίσω στο Σφόρογλου μέχρι μέσα. Ωραία πάσα. Το αριστερό κόπηκε. Ο απλάς του δυτικού ρημάνου και καλά του Παπαδόπουλο. 114-113. Αρχιτζής. 100 δευτερόλεπτα. Μήπως μας επιφυλάσσει μία ακόμα παράτηση στο παιχνίδι. I'm all about it. Αρχιτζής. Αφαίρεται στον Αντώνη Γαβέζο. Θα πάρει ένα screen από τον Φιτζή Σουδιά. Τρεις πίσω από αυτό. Άστοχο αμυντικό rebound. Από τον Παπαδόπουλο πίεζεται από δύο. Ο Τζής έκλεψε. Κοιτάξτε πως κάνει, φόρουμε στον πάγκο, είναι άσχημος που θα το πάρει το rebound παραλίγο να πατήσει τη γραμμή του Μυστήρης ο Ψαδάς και έχει βρεθεί ανοιχτό γήπεδο κράφωμα παραλίγο από τον Παπά. Raise the roof από τον Κοροβλου και τον 16 και τον 13. Σαρχιτζής, θέλει ένα τρίποδο για ισοφάριση ο άλλος άνθρωπος. Πάει μέχρι μέσα, έχει χρησιμοποιήσει το παιδί, είναι άστοχος όμως. Για τους Hoops and Odds. Σε ένα παιχνίδι που πραγματικά σπάει καρδιές. Γιατί έσπασε η καρδιά σου, σε παράτησε η κοπέλα σου, όχι, είδα Hoops and Odds εναντίον άλλου ανθρώπου. 116-113 τελευταίο λεπτό στην παράταση. Σουτιά 3, πάρα πολύ σημαντικό αν μπει. Άστοχο, η μπάλα μπήκε και βγήκε από τον Παπαδόπουλο, αμυντικό η μπάλα του Φουτσιτζή. Ο Βρέγκας, πάρα πολύ πολύτιμος και αυτός. Στην ομαδική προσπάθεια του άλλου ανθρώπου, στην υπερπροσπάθεια του άλλου ανθρώπου, υπερπροσπάθεια και από τους Χούτς Μενόντους, για 3 άστοχο. Προβλημένο το μαλλιά, πάρα πολύ ψηλά, αμυντικό rebound από τον Παπά. 116-113, σύγκαμα, σύγκαμα, Χούτς Μενόντους, 30 δευτερόλεπτα, αφού της πιέζει, έχει περάσει ο Παπάς, διεσπάστη το zone press. Κρίτος Σφόρογλου, 10 δευτερόλεπτα, Άντζη Καφέτος, δεν κάνουν φάουλ οι παίκτες του άλλου ανθρώπου. Άντζη Καφέτος, πάρα πολύ σημαντική αυτή η άμυνα για τον Σφόρογλου, πάει μέχρι μέσα, διπλή τρίπλα, παράβαση! Time out τώρα έχουν καλέσει παίκτες του άλλου ανθρώπου για να οργανώσουν την επίθεση 116-113, 15,9 για την νίκη της παράτασης, για να δούμε τι θα ψάξουν να βρουν παίκτες του άλλου ανθρώπου στην επίθεση τους και κόψουν την άμυνα τους, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Sonic Arena. Εάν έχω διασπάσει, αποσπάσει μάλλον, sorry, σωστά τις πληροφορίες από τον πάντος του άλλου ανθρώπου, θα κόψει κάποιος παίκτης μέσα στη ρακέτα, θα κάνει κίνηση και κάπως έτσι θα προσπαθήσουμε να διασπάσουμε την άμυνα των Hoops and Odds. Σας φώτισε, το ξέρω. Μιλούσαν σιγά οι παίκτες, δεν μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο. Για να δούμε. Με θυμίζουμε έχουμε ένα time out και Hoops and Odds. Γκλέζος στην επαναφορά. Για να δούμε, στην κίνηση ο Σαρχιτζής θα πάρει την μπάλα, πράγματι αυτός έκοψε. Ο Παπαρέγκας για 3, έχει χτιστεί από 2. Άστοχο σουτ, αμυντικό rebound, το οποίο μπορεί να είναι αυτό που θα δώσει τη νίκη, τη θρυλική νίκη στους Hoops and Odds. Αμυντικό rebound, Χρήστος Σφόρογλου και φάουλ που έχει δεχτεί θα πάει στη γραμμή για 2 βολές. 116-113, αν βάλει έστω μία, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ πιο δύσκολα για τον άλλον άνθρωπο. Έτσι στην πρώτη, 117-113.
Καθόλου δεύτερη. Για να δούμε. Επιτυχωμένο του Επισκοπού. Παυλόγλου στο rebound. 7 δευτερόλεπτα. Το παιχνίδι θα τελειώσει. Αντώνη Τζικοβέζο. 2 δευτερόλεπτα για να το δοστάρει. Όχι, αφήνει την μπάλα στο παρκέ. Η Χόψενοντ από τη Σόνικα Ρήνα έχει βρεθεί πίσω ακόμα και με 13 πόντου. 16 στα 36 τρίποντα του άλλου ανθρώπου στο πρώτο μισό μόνο. Σε ένα παιχνίδι που πήγε κόντρα στην μπασκετική λογική. Δεν υπάρχουν λόγια. Παιχνίδι 240 πόντων. Παίρνουν την νίκη. Πρώτη του στιγμή Χόψενοντ. Νομίζω τα λόγια περιτεύουν. Είδαμε ένα απίστευτο υπερθέαμα. Παράταση. Νεύρα, τεχνικές ποινές, τα είχε όλα. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το οπτικό ακουστικό υλικό και να χορτάσετε μπάσκετ ευχές για όμορφη συνέχεια. Κάθε καλό ευχόμαστε. Γεια σας.